περίπου 5.500 Ουκρανοί στρατιώτε έχουν εγκλωβιστεί στο πακμού τη περιφέρεια του Ντονέτσκ από τα ρωσικά στρατεύματα. Είναι ο μεγαλύτερο εγκλωβισμό Ουκρανικών δυνάμεων από τη μάχη τη Μαριούπολη και δύσκολα θα επιβιώσουν οι Ουκρανοί αν δεν καταφέρουν να σπάσουν την πολιορκία. Ο επικεφαλή του Ουκρανικού καθεστώτο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναγνώρισε ότι η κατάσταση για τον Ουκρανικό στρατό γύρω από την πόλη Μπακμούτ, στο ανατολικό τμήμα τη χώρα, Γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Όπω δήλωσε ο εχθρό, καταστρέφει αδιάκοπα οτιδήποτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προστασία των θέσεών μα για οχύρωση και άμυνα. Βέβαια, η μάχη δεν θα τελειώσει εύκολα. Οι Ρώσοι χρειάζεται να διαθέσουν περίπου 25.000 στρατεύματα στη μάχη και έχουν λίγο περισσότερα από τα μισά στι περιοχέ των συγκρούσεων. Η απομάκρυση του Ουκρανού διοικητή των δυνάμεων του Ντομπάς Μοσκολιόφ είναι χαρακτηριστικό της πρόθεσης του Κιέβου να ρίξει αλλού τις ευθύνες γιατί το Κίεβο δεν κατάφερε να βοηθήσει το πολιορκημένο Μπακμούτ. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας υποχωρούν βιαστικά από τις στρατιωτικές τους θέσεις στα βορειοδυτικά της πόλης. Την περασμένη εβδομάδα οι μαχητές της Βάγνερ πήραν τον έλεγχο του χωριού Μπερκόβκα. Τις τελευταίες ημέρες επέκτηναν τη ζώνη ελέγχου τους κατά μήκος του δρόμου Μπακμούτς-Λαβιάνσκ και έθεσαν υπό τον έλεγχό τους τα χωριά Γκαβοντ-Νόε, και Βασίλευκα.